Επτά επιτάφη στον Ασιατικό Βόσπορο του Θωμά Κοροβίνη. Στη μνήμη του Βαγγέλη Κολάση, του λατρεμένου μου μαθητή, 1983-2006. Βίος των φίλων, βίος των ανθρώπων, βίος όμοιος. Ορώσε τάφε δηλιώσου την θέαν, ο θάνατε, της δύνατε φύγην σε. Αναρωτιέται με βαθιά περίσκεψη, ατενίζοντας τον ανθρώπινο σκελετό μέσα στον υποτιθέμενο τάφο του Μεγαλέξανδρου σε μια παράδοξη αγιογραφία στην εκκλησία των Μιλέων του Πηλίου, ο Λόγιος Ερημίτης Άγιος Σισόης, που πέρασε τη ζωή του στην έρημο της Σίβα μέσα σε μια λακκούβα. Οι επιτάφιοι θρήνοι δεν έχουν ώρες και εποχές. Οι επιτάφιοι είναι παντοτινοί. Από τη σπηλαιώδη ημωγή του πρωτόπλαστου πενθούντος πλάσματος, την πρώτιστη έκπληκτη έκφραση απέναντι στο γεγονός της απώλειας του άλλου, στους περίτεχνους δυναμικούς έλογους θρήνους των αρχαιοελληνικών επιτύμβιων και την μεγαλοβδομαδιάτικη κορυφαία επιτάφια ελεγία, μέχρι το πιο φρέσκο μυρολόι που μπορεί αυτή τη στιγμή σε κάποια γωνιά του πλανήτη να σκαρώνει κάποια χαροκαμένη ψυχή. Από την πρώτη κηδεία, φροντίδα δηλαδή για την ταφή, στις επιτάφιες σπονδές της Αντιγόνης και τις συγκλονιστικές βιαστικές τελετές ενταφιασμού πολεμιστών, τους ταπεινούς επιτάφιους των προλετάριων της ενδοχώρας, τα μυριάδες μνήματα με τους ξύλινους σταυρούς, με ή χωρίς ταυτότητα και την αποθητική επίδειξη της ανθρώπινης ματαιοδοξίας όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας με την κατασκευή εκτροματικών μαυσολίων. Ανεξάντλητη είναι η παράδοση των εργόχειρων επιταφείων της Ορθοδοξίας, των κομψοτεχνημάτων που φιλοτέχνησαν λαϊκές κοπέλες και ντίστρες με στόφα αυθεντικού καλλιτέχνη σε όλη την ελλαδική επικράτεια, αλλά και στη Μικρασία και τη Θράκη πριν τον Ξεριζωμό, που είναι φτιαγμένη από σκούρο πορφυρό ή μαύρο βελούδο, με τα ιερά γράμματα και το νεκρό σώμα του Χριστού περίτεχνα και ντυμένα με μαλαματένια και αργυρή κλωστή. Οι επιτάφοι των θνητών τελούνται κάθε μέρα. Οι επιτάφοι της Ορθοδοξίας τελούνται άπαξ του έτους, την Παρασκευή των Αγίων Παθών. Όμως η περιδιάβαση των ιερών τόπων και το προσκύνημα 7 επιταφίων στα παράλια χωριά του Ανατολικού Βοσπόρου πέρσι το πρωινό της Μεγάλης Παρασκευής είχε κάτι εντελώς ξεχωριστό. Το ζωγράφιο λύκειο της πόλης με το επιτελείο του και επικεφαλής στον υπερδραστήριο διευθυντή του Γιάννη Δεμερτζίογλου, οργανώνει κάθε χρόνο αυτή την άρτια και μοναδική προσκυνηματική εκδρομή. Οι συνεννοήσεις γίνονται έγκαιρα, μέρες και εβδομάδες πριν, ώστε οι ναοί, οι προάβλοι, οι χώροι, οι κηποί, οι αίθουσες συναισθιάσεως να είναι πεντακάθαροι και φιλόξενοι. Οι άνθρωποι στην πόλη ενδιαφέρονται πολύ για την εντύπωση, για τον γκαλοπισμό, για την ευπρέπεια και την εκκοσμίκευση, στοιχεία που ανήκουν στην αστική παράδοση της Ευρωανατολικής Μεγαλούπολης και που καθορίζουν ένα μέρος της ταυτότητας του κοσμοπολίτη κατοίκου του Μητροπολιτικού Άστεως. Η Μεγάλη Εβδομάδα τιμάται και γιορτάζεται με λαμπρότητα ακόμα και από τον ταπεινότερο Ρωμιό, ακόμη και από την στερνή άπορη γερόντισσα της υποβαθμισμένης συνοικίας του Ταρλάμπαση, που τρέφεται καθημερινώς από το συσίτιο του Αγίου Κωνσταντίνου και συνοδεύει μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής ολομόναχη την ακολουθία του επιταφείου της ενορίας της. Η περιθωριοποιημένη και πολύπαθη ομογενής συνεχίζει στην εσχατιά του βίου της να επαναλαμβάνει την πρακτική του ομοίου κατέτος βιώματος, του προσκυνήματος του επιταφείου, του σιγοψελίσματος των εγκομείων, βιώνοντας ταυτόχρονα και το δικό της, αλλά και το δικό μας θάνατο. Γιατί γνωρίζει καλύτερα από όλους ότι ο θάνατος διαθέτει ένα βλέμμα για τον καθένα μας. Αχ, στάλαζαν και κολούσαν σκέψεις μέσα μου γύρω από το πλέγμα νεότητα, έρος, έαρ, θάνατος, πάντοτε με μυστική αναφορά στον ενιάυσιο εαρινό επιτάφιο του νεαρού και ερωτικού Χριστού, καθώς συντετριμμένος μυρολογούσα και εξομολογιόμουν φέτος την πρωταπριλιά μπροστά στο σκήνομα ενός δικού μου αγγέλου
του παρά ένα μήνα 23χρονου Βαγγέλη, του πιο λατρεμένου μου και ενάρετου μαθητή μου. Σαν τον Χριστό και αυτόν τον επισκέφτηκε ο θάνατος, είπα, στην καλή την ώρα, την ώρα των θυρανιξίων του ναού του έρωτα. Και το κράτος του θανάτου είναι διαχρονικό, η ισχύ του διαταξική, ηλικιακή και προπαντός απέθαντη. Τρίτον, άρτιοι θνητοί που ολοκλήρωσαν το επίγειο έργο τους δικαιωμένοι. Χριστή μεν θνητής, αθανάτης δέωση, παρόλο που δεν ευτύχησε εκείνος ο άρτιος να το ολοκληρώσει. Τέταρτον, κατά βάθος αναζητώ το διαβατήριο της αιώνιας νεότητας μαζί με το διαβατήριο της αθανασίας. Η πιο περίτρενη επιβεβαίωση της ματαιότητας αυτού του εγχειρήματος είναι οι νεανικοί επιτάφοι που τελούνται πάντοτε την άνοιξη. Τέλος, ο θάνατος σχετίζεται εποχικά πιο πολύ με τη σύλληψη παρά με τη γέννηση, αναλογιστικά, ενθυμούμενο στη φράση από τον επιτάφιο θρήνο του αείμνηστου και επί 20 συναπτά έτη απόντος Θεσσαλονικαίος αδελφού Γιώργιου Ιωάννου. Ενώ η γιαγιά του παιδιού μας εκλιπαρούσε για το θαύμα της Ανάστασης ή την επαλήθευση ενός πρωταπριλιάτικου ψέματος και ο πατέρας του σιγοέλιωνε βουβός γιατί τους καημένους τους άντρες μας τους φόρτωσε η παράδοση με την οδύνη να πνίγουν το παράπονο, καθώς έκανε επώμου το άγημα της τιμητικής φρουράς, ευθυτενής και σοβαρή, πολύχρωμη και πολύμορφη, πέδες Ελλήνων, Ίκαροι, με πνιγμένο δάκρυ και δίπλα τους, σαν αμαζόνες, λιγερές κοπέλες της σχολής Ικάρων, ο ανθός της καλονής, της ευρωστίας αλλά και της υπακοής. Τότε τραγούδησα. Ο Χάρος ευουλήθηκε πύργο να θεμελιώσει, θεμέλιο βάνει γέροντες και νέους αγκονάρια. Βάνει τις νιές τις δροσερές πόρτες και πανεθύρια, βάνει και τα μικρά παιδιά, μικρούλια, χαλικάκια. Ώσπου φάνηκε η κουστοδία των μαθητών, των συμμαθητών του δικού μου νυμφίου και παιδιών μου. Γιώργιος, Κωνσταντίνος, Αγισίλαος, Βάιος, Γαβριήλ, Αθανάσιος, Πασχάλης. Όταν τον πήραν στους ώμους, τότε ορκίστηκα και είπα «Τη βαριά σου μνήμη μέσα μου καρτερώ, τη βαριά σου μνήμη μέσα μου κρατώ». Της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Οι προσκυνητές των ασιατικών επιταφείων, Ρωμνοί, Ελλαδίτες, λίγοι ξένοι και δύο Τούρκοι πολίτες, επιβιβάστηκαν από την πλατεία Ταξίμ στα υπερσύγχρονα πούλμαν και διέβησαν την πρώτη βοσπορινή γέφυρα για να σταθμεύσουν αρχικά στο μαγευτικό προάστιο Καντιλί, τους αρχαίους βρόχθους, έξω από το ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. «Ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς, ως ανίδεος νεκρός καταφαίνεται, την φύση νοραΐσας του παντός», έψαλε ο ιερέας όταν μπήκαμε στην εκκλησία, σαν να χωνόμασταν σε κάποιο καταφύγιο, καθώς έριχνε από το χάραμα ένα διαβρωτικό αδιάκοπο ψηλόβροχο που μας είχε και απ' έξω και από μέσα μου σκέψη. «Ο χαράς εκείνης ο πολύς ειδονής εισπερτούσε ένα διπεπληρώκας εν πυθμέση φως αστράψας ζωφερής». Η προσκυνηματική εκδρομή είχε έτσι σχεδιαστεί ώστε η παραμονή σε κάθε ναό να μην υπερβαίνει τη μία ώρα για να καλυφθούν οι αποστάσεις μέσα στο διάστημα περίπου 9 ωρών. Το δεύτερο προσκύνημα έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα στο Κουσκουτζούκι, την παλιά Χρυσοκέραμο. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς, το περίτεχνο και επιβλητικό τέμπλο, το έξοχο καλυμάρμαρο αγίασμα, την αρμονία των χρωμάτων στις αγιογραφίες ή τον παραδεισένιο κήπο. Πικραθήκαμε όμως όταν πληροφορηθήκαμε ότι το ελληνικό σχολείο που αντικρίζει τον περίκλειστο ναό είχε μετατραπεί σε τουρκική σχολή μουσικής. Τρίτο προσκύνημα στον Άγιο Γιώργιο του Τσεγγέλκιου των αρχαίων Σοφιανών.
Σε αυτή την εκκλησία, αφού λειτουργηθούν οι πιστοί, μετά την ακολουθία των θεοφανίων, ρίχνει κατά παράδοση με ο επίσκοπος το σταυρό στη θάλασσα του Ανατολικού Βοσπόρου. Εδώ οι προσκυνητές είχαν την ευκαιρία να περιδιαβούν στην αυλή του ναού, το κημητήριο όπου κίνεται επιφανής Ρωμιή, Ιερωμένη και Σοφή, ανάμεσά τους τάφοι ανθρώπων που απεβίωσαν σε νεαρή ηλικία, αλλά και μικρών παιδιών. «Μαύρε ουρανέ, συνέφιασε. Θάλασσα, φουρτουνιά σου και αναταράξου μαύρης γης να βγουν οι πεθαμένοι, να βγουν τα μάτια που αγαπώ και τα κορμιά που πεθυμώ». Τέταρτη στη σειρά είχε προγραμματιστεί η επίσκεψη στον προφήτη Ηλία της κοινότητας Σκουτάρεως. Το Σκουτάρι, μια μεγάλη πολύβουη πολιτεία στην καρδιά της ασιατικής πόλης, συγκεντρώνει πλήθος λαϊκών ανθρώπων, πολλών μάλιστα μουσουλμάνων θερμών. Υποβλητικός ο ναός, άκρος περιποιημένος, αστράφτη από καθαριότητα. Εξάλλου όλες οι εκκλησιές στην πόλη λαμποκοπούν, ακόμα και αν έχουν μήνες να ανοίξουν, έτοιμες πάντοτε σαν να περιμένουν τον άγνωστο επίσημο επισκέπτη. Κατόπιν πήγαμε στον Άγιο Γεώργιο του Καντίκιου. Εκεί μου φάνηκε πως αντίκρισα την πιο θλιμμένη Παναγία του κόσμου, την Παναγία του Ανιστόρητου Καημού, όπως τον ύμνησε ο Παλαμάς στον τάφο του το ποίημα για το χαμό του παιδιού του. «Ω Καημέ Ανιστόρητε και ω Μέγα Καρδιοχτύπη, πάντα να τον καρτεράς κάποιον που πάντα λείπει». Η άφατη θλίψη του προσώπου της με έσπρωξε στο προάβλιο του ναού, όπου έγραψα υποβροχήν ένα πένθυμο τραγούδι, ένα θρηνονανούρισμα της Παναγίας προς τον νεογέννητο Χριστό. «Κοιμήσου τώρα που κανείς δεν θα έρθει να σε πάρει, γιατί είναι πρίκα σου ο καημός μαζί με τόση χάρη. Ένας καημός αβάσταχτος η δύναμή σου, φως μου, που απ' τη θωριά σου θα σκιαχτούν οι δυνατοί του κόσμου. Δεν θα έχει τόπο να κρυφτείς απ' το μεγάλο πόνο, σαν πέσεις να προσευχηθείς θα σε πετύχουν μόνο οι πρέτορες και οι δικαστές, ο γήπας και το φίδι, οι φαρισαίοι και οι γραμματείς του χάρου το λεπίδι, γιατί δεν πάτησες στη γη στο φοβερό το βήμα να δώσεις τόπο στην οργή και άφεσης το κρίμα. Ήρθες να διώξεις το άδικο, τον φθόνο να γκρεμίσεις, για τη χλειδί του μαμονά φρικτά να μαρτυρήσεις. Ποιος θρήνος, ποια κραυγή χωράει, το που θα πιω και που θα πιείς φαρμάκι στο ποτήρι. Ποιος τριγητής και ποιος κιωτής, απ' τη ζωή σου θα γευτεί το μέλι και τη γύρι. Ποιος βαραβάς και ποιος ληστής, όταν εσύ θα σταυρωθείς θα κάνει πανηγύρι». Έκτη στη σειρά ήταν η Αγία Ευθυμία του Καντίκιοι, με το αγίασμά της, πολύ κοντά στην παραλία της Χαλκιδόνας. Υποδέχεται τους χριστιανούς που τόσο συχνά επισκέπτονται αυτή την ανεπτυγμένη και πολιτισμένη περιοχή. Περάσαμε όλοι κάτω από τον επιτάφιο. Φιλήσαμε σταυρωτά τα στεφάνια που συνηθίζουν τέτοια μέρα να φιλοτεχνούν και να προσφέρουν στον επιτάφιο τα ρωμιόπουλα. Αφοσιώθηκα στα σφραγισμένα μάτια του Χριστού. Αναλογίστηκα τον Καρθία Λόρκα, νεαρό ποιητή, να θρηνεί το θάνατο του λατρεμένου φίλου του, ταυρομάχου Ιγνάθιου. «Corpus presente, alma ausente, σώμα παρόν, ψυχή απούσα», αναφώνησε και έγραψε: «Είσαι του χάρου, όλος δικός του, σαν όλους τους νεκρούς του κόσμου τούτου, σαν όλους τους νεκρούς λησμονημένους τώρα μέσα σε μια στίβα από σκυλιά καμένα». Μου ήρθαν στο νου ξεχασμένα μυρολόγια που ξεσήκωνα σε πολύ νεαρή ηλικία από συλλογές δημοτικών τραγουδιών και μάθαινα απ' έξω. Μυρολόγια, τραγούδια του χάρου και του κάτω κόσμου, εγκόμια της οριστικά χαμένης νεανικής ομορφιάς. «Που πας γαϊτάνι να κρυφτείς και γκόλφι να ραχνιάσεις και μας τραπάβαινε τικέ να χάσεις τα λουλούδια, εγώ πάω στη μαύρη γη, στα ραχνιασμένο χώμα που τρώει τους νιούς και χαίρεται τις νιές και καμαρώνει». Τελευταίο προσκύνημα στον Άι Γιάννη Χρυσουπόλεως, στο εξοχικό Καλαμίσι. Στην υποδοχή, κυμπάριδες, αργοντορομιοί, εκκλησιάρχες που μας μοίρασαν γαρίφαλα. Και εδώ πάλι ήρθε στο νου μου το παράπονο της Παναγιάς,
της Παναγιάς που προσπαθεί να προστατέψει το τέκνο της όπως έκανε αιώνες πριν η μάνα του Αχιλλέα που θλίβεται βαριά γιατί τον έφερε στον κόσμο. Τέκνον αιμών, τίνης έτρεφον ένα τεκούσα. Και το παράπονο της άλλης Μαρίας, της μάνας του Βαγγέλη μας, που φέτος σαν άλλη Παναγιά της έλεγε και αυτής να μαρτυρήσει. Τι έκανες γιέ μου εσύ κακό? Για τους δικούς σου κόπους την πληρωμή σου ζήτησες από άδικους ανθρώπους. Λίγο ψωμάκι ζήτησες και σου δώσαν μαχαίρι. Τον ιδρώτα σου ζήτησες και σου κόψαν το χέρι, λέει ο Γιάννης Ρίτσος. Και οι τρεις τελευταίες εκκλησιές ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης. Αρχαιόθεν κρατάει αυτή την ονομασία ο προγενέστερος της Κωνσταντινούπολεως τούτος οικισμός, που επικράτησε αργότερα να αποκαλείται με την τούρκικη ονομασία Καντίκιο, ή δηλαδή το χωριό του Καδί, το χωριό του δικαστή. Επίκαιρος και συνάμα αίτητος πάντοτε ο θάνατος. Αίτητος πάντοτε ο θάνατος. Επίσημη είτε ταπεινή, παντοτινή η επιτάφη, μα... Μήπως χρειάζεται και να αγαπάς όμως όταν πεθαίνεις? Αυτού είναι η στάση της δοκιμασίας της ζωής, Καρέλη.